βρίσκει και μια φόρμα με την ταχύτητα που έχει. Δηλαδή έγινε σε ένα ποδόσφαιρο γρήγορο. Θα μου πεις τώρα, ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα αργή, ιδιαίτερα στην άμυνα. Έχει αργούς παίκτες. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είχε αυτή την μπάσα την αργή. Τα πολύ γρήγορες οι επιθέσεις. Πλευροκόπης έκλεισε μέσα. Είχε πολύ καλά ένα-δύο. Πέλκασταν πολύ καλός, αλλά τα χάσε. Δηλαδή έγινε και πολύ συμμετοχικός. Είχε έκρηξη πολύ καλή. Τα χάσε τα τέτα-τέτ. Αν τα βάζε κιόλας θα ήταν συγκλονιστικός. Είσαι καλή κατάσταση κι αυτός. Ψιλοανεβαίνει ο ΜΑΚ. Έχασε 3-2-3 κιλά. Πολύ καλός ο Βαρέλα. Ποιος έκανε ένα λάθος εκεί ατομικό, αλλά έχει χάσει πολλά κιλά, έχει στεγνώσει. Και βλέπω ότι σαν μπακ, ο Βιερίνια, είναι καλός. Είναι κοντός βέβαια, άμα γίνει σέντρα από το Μάτος δεν μπορεί να μπει σαν τρίτος να πηδήξει. Αλλά βλέπει πλευροκοπή και το καλό είναι ότι όταν χαθεί η μπάλα έχει μαζί με τον Τζίμιρο και τον Μάτος πολύ καλές επαναφορές. Δηλαδή όταν χαθεί η μπάλα γυρίζει πολύ γρήγορα πίσω και κλείνει τρύπες σε κάποια αντεπίθεση. Το βλέπω είναι πατάει πιο καλά. Βέβαια το Βιερίνια δεν τον πήρανε για αριστερό μπακ. Ο Βιερίνια τον πήρανε 1,5 εκατομμύριο για να παίζει εκεί που είναι ο Μάκ και ο Τζάλμα, να κάνει 12 γκολ, να κάνει τα ενασμένα, αυτά που περιμένουμε να κάνει και από τον Ολυμπιακό ο Μυραλάς. Άρα, δεν τον πήρανε, ναι. Άρα το Βιερίνια θα τον ανεχτούμε, α το πω έτσι, σε θέση αριστερού μπακ μέχρι να είναι έτοιμο ο Αζεβέδο σε κανένα δεν μήνα. Πρόκειται με αυτά τα μάγουλα ο Αζεβέδο, έτσι όπω τον έχω δει, δηλαδή. Με Μάρτιο θα μπει Πάσχα και θα ψάχνουμε τον Αζεβέδο. Τρομερός προπονητής. Του το είπα εγώ, του Κώστα την αρχή. Το έχεις πει, ναι. Το είπα εδώ και το έχω πει από την Ξάνθη. Για να τον παίρνεις μέσα στην Ξάνθη, το Πόκο τα πήγαινε, πρέπει να του βγάλεις τα δόντια με τα νάλια. Ναι. Είναι τρομερός. Σφιχτά. Αυτός είναι όλος ο ΠΑΟΚ. 9 μάτς. 9 νίκες. 9 νίκες και στην τα γκολ τα τρώει, τι να σου πω. Κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα. Αυτή είναι μεγάλη δουλειά. Αυτό είναι ο φόβος ο ΠΑΟΚ. Όταν εκμεταλλεύεται όλο το μέσα, ας τους φιλάθλους να φωνάξει και να. Και θέαμα σου δείχνει και όλα τους τακτοποιεί, τους βάζει σωστά οι αλλαγές. Και από εκεί και πέρα είναι ένα σωματείο που πρέπει με τα νάλια να του βγάζει τα δόντια για να του κάνει δύο γκολ. Δύο γκολ. Και έτσι έχει χτίσει και είναι κοντά στον Ολυμπιακό για να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Ακριβώς. Μεγάλη δουλειά, Γιάννη μου. Δηλαδή, όποιος άλλος προπονητής που πέρασε. Από τον ΠΑΟ τώρα, τελευταία χρόνια, ούτε τον αδάχτυλο του Λουτσέσκου δεν είναι. Ο Τούντορ απολύθηκε για τη Γαλατά. Έλα μου, ποιος Τούντορ, δεν θυμάσαι. Όλους εγώ τους έλεγα πάτε δρόμο. Λουτσέσκου, από την αρχή το είπα και στον Κώστα. Ναι. Τον έβλεπα στην Ξάνθη εγώ. Πήγαινε ο Ολυμπιακός, πήγαινε ο Παναθηναϊκός, πήγαινε η ΑΕΚ. Η Ξάνθη έκανε πορεία τρομερή τότε. Τέταρτη έμπαινε. Με παιχταράδες αντίπαλους. Λέω δεν γίνεται. Τον αφήσανε, προχωράει. Δώστε του και 5 χειροκροτήματα, φίλαθλοι. Σας έχει. Είναι φοβερό, δηλαδή, ας πούμε, και τον φοβόνται όλοι. Παίζουνε τα ντέρμπι, θα πάνε απάνω, θα κάνουν, θα κάνουν. Και στείνει και καλά την ομάδα. Αυτό ήθελα να καταλήξω. Αν δούμε λίγο την εντεκάδα, νομίζω Μπράβο. Ότι ό,τι καλύτερο είχε το έβαλε. Μπορεί Βέβαια. Το θέμα του Βιερίνια να μοιάζει με παραφωνή, αλλά εκεί δεν έχει τώρα παίκτη για το αριστερό μπακ. Αλλά από εκεί και πέρα. Μαουρίτσιο Τσίμιροτ, χωρίς κανένα από τους δύο να είναι καθαρό εξάρι, είναι και τα δύο οχτάρια, αλλά δεν έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα πιστεύω στην ταχύτητα. Ακριβώς. Έτσι. Πολύ καλή. Ο Πέλκας μας έχει πει ότι πρέπει να παίζει εκεί. Μπράβο, το λέγαμε. Έφαγε το Σάκοφ τον Αργό. Ο οποίος είχε μια γόρτα. Έφαγε τον Γκάνια. Λέω, έφαγε το Σάκοφ τον Αργό. Έφαγε τον Γκάνια τον Αργό. Και έβαλε δύο γρήγορα χαπ που είναι κανένα εξάρι, όπως λέει ο Γιάννης από δύο. Αλλά ταχύτητα. Και ο Τζίμερο και ο Μαουρίσιο. Παίζει ο Πέλκας όπου θέλει. Πολλά από το Μαουρίσιο, πίσω από τον Μπρίγιο και πάει. Γύρω. Λες τον Πέλκα, δεν πρέπει να χαθεί, είπαμε εδώ. Άστα τα εξτρεμ. Εδώ. Επιμένει στο Μακ εξτρεμ. Γιατί έχει μια προσωπικότητα. Και είναι και πιστεύει πως έχει προσυνέλθει. Και δεν ανεβαίνει και ο Λεμιός στον γκολ. Γιατί τα όλα τα καλά. Τώρα από εκεί και πέρα. Καλά τον έχει το Λιμνιό, έτσι μπλέκεις μετά. Ναι. Δεν είναι δηλαδή να έχει Πέλκα Λιμνιό να του έχει όλου του πιτσιρικάδες. Δεν γίνεται. Έβαλε την ομάδα αυτή είναι. Ανεβαίνει και ο Κάμπος. Και ο Βεϊρίνια δεν σου κάνει ζημιά από εκεί. Ναι. Σε καμιά κεφαλιά την έχει. Τι Λοζέσκι και τα λοιπά σου πει. Ο Βεϊρίνια στέκεται καλά. Στέκεται. Τον μπακ το ξέρει άριστα. Ναι. Η μεγάλη του πορεία στη Βόσμου το έκανε μπακ αριστερό. Μπακ δεξί. Το ίδιο. Δεν μπορεί να πέσει όλη τη Γερμανία 5 χρόνια
με εξτρεμάρες και με άλλους παίκτες. Εδώ στέκεται καλά. Εγώ τον βλέπω, mm-hmm. ο ΠΑΟΚ οργανώνεται, άμα σου κάνει ένα γκολ, πρέπει να του βγάλεις τα δόντια αν κάνεις μέσα στην Τούμπα δύο. Ακριβώς. Και μπορεί να σου κάνει, κοίταξε, ωραία τακτοποίησε και τους κυνηγούς. Ναι. Πάλι καλό θα παίξει. Άστο τώρα εκεί να βάλουμε και το... Το Μπίσεσβαρ αργός, τρέχει το παιδάκι. Έχει πόντια να πάει να δώσει. Mm-hmm. Του βάλει δύο παίκτες. Έρχεται και τρίτος. Έχει το ΜΑΚ. Θα χωθεί μέσα επικίνδυνος. Τον επιμένει. Τον ναι. επιμένει. Όπως επιμένει και θα επιμένει και ο Ολυμπιακός στο Μυραλάς. Ναι. Γιατί είναι παίκτες ο οποίος θέλει να βρουν λίγο δεν... ρυθμό από και τα ΜΑΚ. Δεν έχω καλύτερους. Ναι. Τον άλλο τον Μάτος δεξιά πάνε. Σεντρεφόρ. Είδες τι ωραίος. Δεν ασχολείται με κουλούρι. Ναι. Του σε βάλε. Και τα κάνει τα γκολ τον Πρίγιοβιτς. Άμα του πει τώρα κουλούρι. Άμα πει στον ΠΑΟΚ κατευθείαν Λιμιός. Πάζε, πέμπτο άρτη. Mm-hmm. Δεν γίνεται, Γιάννη, άκουσε ναι. με. Μα ό,τι σφαλιέρε έχει φάει ο ΠΑΟΚ. Εγώ τα έχω πει επανειλημμένα. Είναι όταν αυτή η εντεκάδα μ' αρέσει. Και... Τη σφίγγει τη δένει. Ναι. Είναι προπονητή που δύσκολα τρώει γκολ. Mm-hmm. Τη φτιάχνει το χώρο τη άμυνα. Εδώ το τζάπμα που είπαμε το 1934, φτιάξαν όλο το χρόνο το χώρο της άμυνας. Σωστό. Όλοι. Άρα Νίκο, έχοντας μπει σχεδόν στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, έχει μπει ο δεύτερος γύρος, μας λες ότι οι προπονητές ναι. που δεν θα πειραματίζονται, που θα έχουν μια ομάδα σταθερή, μπράβο. Εντάξει, θα σέβονται τον αντίπαλο, θα πάνε μέχρι τέλους. Τώρα βέβαια έγκυται και στο ταλέντο, όπως καλή ώρα εσύ, του προπονητή, για το πώς θα παρέμβει κατά διάρκεια του αγώνα. Ναι, εντάξει, αλλά μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ έχει τρομάξει. Έχει κάνει 9 νίκες μέσα στην έδρα του. Ναι. Έξω, μέσα, έξω, δεν ξέρω. Έχει 9 σερί στην Τούμπα και έχει κάνει και κάποια διπλά που είχε πρόβλημα στην αρχή. Μπράβο. Απ' την άλλη πλευρά δεν πειραματίζεται. Ναι. Δεν χαλάει. Δεν χαλάει. Τη συνταγή του. Mm-hmm. Και προχωράει. Ναι. Τώρα από την άλλη πλευρά το παλεύει. Σου λέει πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Είναι στο πλήν, ναι. Μετά από του μεγάλου Κούδα, Σαράφη και τα λοιπά, όλου αυτού του φεκταράδε που είχαν πάρει τότε πρωτάθλημα, τι είχαν πάρει. Το παλεύει και σε έχει μέσα στου τρει μπροστά. Δηλαδή είναι αυτό. Είναι η ΑΕΚ, είναι ο Ολυμπιακό. Mm. Κάτσε, ναι. Σωστό. Τι άλλο με, πού θα πα. Άρα, Κώστα, καταλήγουμε έτσι. Στο ότι. Καταλήγουμε, Γιάννη μου, ότι ο ΠΑΟΚ, όπω λέει ο Νίκο, πέταξε την αργότητα από μέσα. Μπίζεσβαρ έξω, Σάκοφ στα χαφ έξω, Κάνια στα χαφ έξω. Μπράβο. Βάζει ταχύτητα Τζίμιρο, βάζει ταχύτητα Μαουρίσιο. Δεν έχει αριστερό μπακ, χρησιμοποιεί την ταχύτητα του Βιερίνια, χάνει σε ύψος, αλλά τα προλαβαίνει χαμηλά και βγαίνει σαν εξτρέμ και παίρνει το χώρο για να μπουν μέσα ο Μάχη όποιος παίζει στη γραμμή. Μπράβο. Δεν παίζει με δύο ψηλά σέντερ μπακ, Βαρέλα και Μαλεζά. Θέλει τον Κρέσπο με τον Βαρέλα, οπότε έχει άλλα στοιχεία ο Κρέσπο. Άλλο ο Βαρέλα που αδυνάτησε και έχει φοβερό το Μάτος, ο οποίος θα πω εγώ ότι σε κάποια μάτς πρέπει να παίρνει και κάποια ξεκούραση από κάποιο πιτσιρικά, κάνα τέταρτο, κάνα εικοσάλεπτο, γιατί τα συνεχόμενα παιχνίδια μπορεί να τον βγάλουν έξω από τη φόρμα. Εντάξει, βέβαια, νομίζω εμείς δεν είμαστε στις προπο... Και μονιμοποιεί, συγγνώμη, και τον Πρίγιοβιτς, τον οποίο συνέβαγε στο σπίτι, τα βρήκανε, σου λέει δεν με συμφέρει τώρα να μαλώσω μαζί σου, εσένα έχω στους κλιμικρούς χώρους. Θα σε φορτώσω, θα σε κάνω. Βοήθα και εσύ λίγο. Λοιπόν, ωραία το πάνε οι προπονητές. Από εκεί και πέρα δεν τους κατηγορείς. Δεν είναι να πεις ότι κύριε αφήνω αυτό να έξω. Δηλαδή να ήταν ο Βιερίνια 25 ετών και να έχεις μπακ αριστερό και να λέγεις απ' έξω ο Βιερίνια εξτρέμ. Ο Μακ κοίταξε ένα συνέλτης και ούτω ένα να πεις. Mm-hmm. Τώρα αυτά είναι. Με αυτά, τα... αυτά βλέπω και τα κάνει όλα ωραία. Παίρνω απόψεις στο μυαλό μου εκείνος έτσι όχι είναι ωραία και βλέπεις σου πετάει Μάτο Πρίγιοβιτς όταν πας Μάτο Κουλούρης κόλασες. Mm-hmm. Δεν βγαίνει ο Κουλούρης, δεν έχει ταχύτητα, δεν είναι ψηλός και κάνεις μικρό τον πάω με τέτοια σεντρεφόρ. Ο Πρίγιοβιτς τον περιμένεις, θα τον φοβάσαι μέχρι το 90, ναι. θα σχολείς τον γκολ. Όπως αν η ΑΕΚ μέσα στη Λάρισα είχε τον Πρίγιοβιτς σεντρεφόρ, θα φέρνει δυσκολία στη Λάρισα. Mm-hmm. Μεγάλη. Αλλά έχει κοντούς. Έχει κοντούς. Να, έχει λοιπόν, τον Αραούχο και τον Λιβάγια. Βγάζει τον Λιβάγια, βάζει τον Κλωναρίδη. Έγκλημα. Mm-hmm. Εκείνη την ώρα πρέπει να του πεις του Χιμένες από το μισθό χάνεις 10.000 ευρώ αυτά που άκουανες. Βέβαια. Πρόστιμο. Λοιπόν. Δηλαδή με τι σκοπό βάζεις τον Κλωναρίδη.
σε παίζει η Λάρισα για να βγει στην κόντρα. Όχι. Μπορεί να βγει και πέντε φορές και δεν κάνει τον γκολ. Αν δεν κάνει τον γκολ, δεν σταδιοδρομείς. Ο Μπέρκ σταδιοδρόμησε διότι μισή να βγει έκανε γκολ. Mm-hmm. Τρεις φορές να βγει έκανε γκολ. Τέσσερις φορές θα κάνει ένα γκολ. Βγαίνουνε. Mm-hmm.